Ο πρόεδρος του Λόγου Αμαία Κορινθίας, κ. Στάθης Ποτήρης, μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για την κατάργηση του 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως γιατί υπάρχει ρατσισμός από τους συμπολίτες μας, καθώς κάποια συνείδητη παρκάρουν ακόμα και σε θέση των Αμαία, χωρίς να υπολογίζουν τους ανθρώπους αυτούς. Με ανακούφισε χθες, άκουσα ότι τελικά το 25 δεν θα το δίνουν τα άτομα με αναπηρία στα νοσοκομεία και γενικά όλοι οι πολίτες, αλλά ανταυτού βρέθηκε ανταποδοτικό τέλος να χρεωθούν αυτοί που καπνίζουν 5 λεπτά στο πακέτο. Νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο και πιο καλύτερα. Μια δεύτερη μάλλον σκέψη πάνω στο θέμα ήταν στο να μπορούν να βρεθούν κάποια αντισταθμιστικά εφέλη. Και πράγματι όταν υπάρχει διάθεση, οι λύσεις βρίσκονται. Αυτό που θα ήθελα να πω και που με έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα είναι στο ότι τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν οποιαδήποτε ανάτομο φυσιολογική βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας δεν είναι ποσοστό ασθένειας, είναι ποσοστό βλάβης, που σημαίνει ότι ένα άτομο το οποίο έχει 80% έχει υποστεί μια σοβαρή βλάβη στην υγεία του, η οποία του δημιουργεί κάποια εμπόδια και βάσει αυτής της αναπηρίας προσδιορίζεται ο βαθμός ικανότητάς του στο να εκτελεί κάποιες εργασίες. Η ασθένεια είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση με το ποσοστό αναπηρίας. Η ασθένεια είναι μια κατάσταση η οποία ξεκινάει και σε πολλές περιπτώσεις προλαμβάνεται με κάποιες θεραπείες. Παραδείγματος χάρη, ένας ο οποίος έχει υπέρταση σε μικρή ηλικία, σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή του θα φτάσει σε σημείο να κάνει ανεπανόρθωτη βλάβη στα νεφρά και να φτάσει σε αιμοκάθαρση. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος στην ηλικία των 35-40 χρονών με υπέρταση παίρνει ένα χαπάκι για την πίεση του, με άλλα λόγια αριθμίζει την πίεση του, η πιθανότητα να φτάσει στο σημείο της αιμοκάθαρσης μειώνεται πολύ. Ένας όμως ο οποίος εμποδίζεται με διαφόρους τρόπους να πάρει αυτά τα φάρμακα, η εξέλιξη και η βλάβη της ασθένειάς του θα είναι τέτοια που στο τέλος θα φτάσει να είναι ανάπηρος. Άρα λοιπόν η αντιμετώπιση των αναπήρων και της ασθένειας με ποσοστό αναπηρίας είναι λάθος. Είναι λάθος σκέψης, είναι λάθος προσέγγιση του προβλήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να ανασκευαστούν και να δουν με άλλο μάτι την ασθένεια και την αναπηρία. Οι γιορτές περάσανε, αλλά με λείπουμε έχω να πω ότι το 15ήμερο των γιορτών για τα άτομα αναπηρία ήταν ένας εγκλωβισμός, ήταν ένας αποκλεισμός στο σπίτι τους. Κανένας δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Μάλιστα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ήμουνα και αυτό της μάρτυρας σε ένα επεισόδιο που συνέβη έξω από τη βιβλιαγορά συγκεκριμένα, όπου μία ηλικιωμένη κυρία με ένα καροτσάκι ήταν εγκλωβισμένη στο δρόμο, διότι κάποια άλλη κυρία, εντός εισαγωγικών κυρία, είχε παρκάρει κάθετα και είχε κλείσει το πεζοδρόμιο μπροστά στην πιτσαρία του Αρτιτσιάνου. Εκείνο που με ενόχλησε και κυριολεκτικά με έκανε να βγω από τα ρούχα μου ήταν στο ότι οι συμπολίτες μας και κάποιοι συμπολίτες μας, εκφράζοντας ρατσιστικά, θεωρούσαν ότι έφταιγε ο ανάπηρος που περίμενε και όχι η κυρία με το αυτοκίνητο που είχε παρατήσει αδιάντροπα μπροστά και είχε κλείσει το πεζοδρόμιο. Αυτό με ενόχλησε και ειλικρινά βλέπω ότι πολλοί συμπολίτες μας λειτουργούν με πολύ προσωπικά και ρατσιστικά ένστικτα. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι οι συμπολίτες μας που είχε αφήσει το αυτοκίνητο εκεί που το είχε αφήσει δεν είχε πρόβλημα να περπατήσει, ήταν μια χαρά ήταν. Θα μπορούσε να έχει αφήσει 100 μέτρα πιο πάνω το αυτοκίνητό της και να έχει πάει να κάνει τη δουλειά της. Ήταν απαράδεκτο που συνέβη να φέρονται οι συμπολίτες μας με τέτοιο τρόπο σε άτομο με αναπηρία. Δεν έχει σημασία ποιας εθνικότητας είναι, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω σε ένα καρατσάκι. Οφείλουν να το σεβαστούν και οφείλουν να δώσουν τόπο στον πεζό, οφείλουν να δώσουν τόπο στον άνθρωπο. Όχι στα παλιοσίδερα, όχι στα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ.